Και το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου είναι μια ακόμα ευγενική προσφορά του κεφαλαίου και του κράτους του για να μας υπενθυμίσει όπως στις σημερινές συνθήκες. Η οδική ασφάλεια γίνεται θυσία στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και των συμφερόντων μονοπωλιακών ομίλων. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι πρόκειται για ανέκδοτο, διότι δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο ίχνος παρέμβασης που να επιβεβαιώνει τον τίτλο του. Να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε τι συνιστάται η οδική ασφάλεια? Στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο παράγοντα, τις συνθήκες, τα ασφαλή ή όχι οχήματα, ασφαλείς δρόμοι ή όχι. Βελτιώνει τίποτα από όλα αυτά το νομοσχέδιο? Όχι μόνο δεν βελτιώνει, απέναντίας χειροτερεύει επικίνδυνα όλες τις πλευρές. Πρώτον, στην εκπαίδευση. Λέτε ότι πάτε να διορθώσετε την εκπαιδευτική διαδικασία με το χτύπημα της διαφθοράς. Σας το είπαν όμως και οι φορείς. 30 παρόμοια νομοσχέδια με τον ίδιο στόχο, κανένα αποτέλεσμα. Γιατί πέρα από τις όποιες αλλαγές δεν αγγίζεται το ζητούμενο. Δεν παίρνετε μέτρα για να γκρεμίσετε τις γέφυρες πάνω στις οποίες κινείται και συντηρείται η διαφθορά. Και αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αδυναμία. Από την άλλη, δεν λαμβάνετε υπόψη και τις προτάσεις των εργαζομένων για τη μείωση των παραγόντων που τροφοδοτούν τη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Όπως όχι πολλαπλές παράλληλες αίθουσες εξετάσεων, αλλά μία μεγάλη, με τα απαραίτητα ψηφιακά μέσα, οι εξεταστές να είναι πάντα δύο, με την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και άλλα πολλά, όπως δημόσιες πίστες εξέτασης, αξιοπρεπείς όρους εργασίας εξεταστών και εκπαιδευτών, στελέχωση των υπηρεσιών, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση εξεταστών και οδηγών. Όχι μόνο δεν τους ακούτε, αλλά τους βάζετε κιόλας, όπως η περιφέρεια Αττικής, να δουλεύουν και τις Κυριακές για να βγουν οι συσσωρευμένες ανάγκες για εξετάσεις, αλλά έχετε και την πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου αυτό για την πρόσθετη εργασία να πληρώνονται με ταβάνι. Από εκεί και πάνω, χωρίς αμοιβή. Πώς ξεχάσατε τα ρεπό του νόμου Χατζηδάκη? Το πάτε βέβαια προφανώς ένα βήμα παραπέρα. Επαναφέρεται με άλλη μορφή το θεσμικό πλαίσιο, που τελικά είναι διάτρητο. Παραμένει έτσι το σαθρό και αναχρονιστικό πλαίσιο στο ζήτημα εξετάσεων οδήγησης. Θα συνεχίσει να κυριαρχεί η πελατειακή σχέση και όχι η ουσιαστική εκπαίδευση για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που αποτυπώνεται με τραγικό τρόπο στα τροχαία δυστυχήματα. Θα συνεχίσει να κυριαρχεί η αδιαφάνεια με υποβάθμιση συνολικά της οδικής συμπεριφοράς και η διατήρηση της πρωτιάς της χώρας μας στα θανατηφόρα δυστυχήματα. Και εννοείται ότι το απορρίπτουμε αυτή τη λογική ολοκληρωτικά. Αλλά ας πάρουμε και το θεωρητικό σενάριο ότι η εκπαίδευση είναι τέλεια. Αφήσατε κανέναν άνθρωπο με καθαρό μυαλό? Το 1/3 με βάση τα στοιχεία της ΕΛΤΣΑΤ κάτω από το όριο της στόχης. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά υπό πληστηριασμό. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι αγρότες με χρέη εξόντωσης. Πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνεργοι, 2,2 τρίτα στην νεολαία, χιλιάδες χιλιάδων καθημερινά στους δρόμους να τρέχουν τους στόχους της εταιρείας κάτω από το μαστίγιο της απόλυσης. Οι περισσότεροι εξαντλημένοι, εξουθενωμένοι. Η απάντηση, όπως φαίνεται στο νομοσχέδιο, του αστικού κράτους σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι η ποινικοποίηση, η ατομική ευθύνη, το εξαντλητικό χαράτσωμα, συνολικά ο αποκλεισμός των λαϊκών στρωμάτων από το δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση. Στο δεύτερο παράγοντα, στα οχήματα, υπάρχει εδώ καμιά βελτίωση? Καμία. Και εδώ χειροτέρευση. Σαπάκια, ακόμα και τα νέα αστικά λεωφορεία. Σαπάκια στα σχολικά, όπου γίνονται έλεγχοι βγαίνει, επικίνδυνα φορτηγά χωρίς στοιχειώδη συντήρηση, όλο και πιο υποβαθμισμένο λαϊκό εισόδημα που οδηγεί σε πιο βαθιά αδυναμία για ασφαλές, καλά συντηρημένο όχημα. Στον τρίτο παράγοντα, στους οδικούς άξονες, νομίζουμε ότι είναι γνωστό σε όλους. Δεν είναι σχεδόν άνθρωπος να μπορεί να κινείται στις εθνικές οδούς, λόγω του τεράστιου κόστου των διόδιων. Όλο και περισσότεροι αναγκάζονται να κινούνται στις παράπλευρες οδούς που πλέον δεν συντηρούνται, στερούνται βασική σήμανση, η φθορά τους γεμίζει παγίδες θάνατου. Και δεν φτάνει που πετάτε λαό μας εκτός των ασφαλών δρόμων, τρόπος του λέγει και αυτό, διότι άλλα μας έδειξε πραγματικότητα με λίγο χιόνι, με λίγη βροχή. Επιδοτήσατε και τους επιχειρηματικούς ομίλους με 40 εκατομμύρια ευρώ για τη χασούρα τους, λέει, έλεος, επειδή δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Και εσείς εδώ, για να ολοκληρώσετε το έγκλημα ενάντια στην οδική ασφάλεια, σήμερα νομοθετείτε και από πάνω την αύξηση της ηλικίας κυκλοφορίας οχημάτων όπως τα ταξί, αντί να χρηματοδοτείτε την αντικατάστασή τους με καινούργια, αλλά ταυτόχρονα προχωράτε και στο αδιανόητο. Πάτε την ηλικία των οδηγών σχολικών λεωφορείων στα 65 χρόνια και για τους οδηγούς αστικών φορτηγών με βαρύ και επικίνδυνο φορτίο στα 69 χρόνια. Τα λόγια περιτεύουν. Εκμεταλλεύεστε βέβαια το γεγονός των αντασφαλιστικών νόμων που παρέχουν συντάξεις πείνας και οδηγούν στην ανάγκη για δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ως 69 χρονών στο τιμόνι. Με οχήματα κακοφορτωμένα,
κακοσυντηρημένα, επειδή δεν κάνετε ελέγχους όπως ζητάνε οι οδηγοί, με εξαντλητικές συνθήκες, με καθημερινή παραβίαση του ωραρίου παρά τους ψηφιακούς ταχογράφους. Την αντίστοιχη, ξέρετε, κάρτα εργασίας που έφερε το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη, που θα έφερνε και τον έλεγχο του εργάσιμου χρόνου. Ηρωνεύεστε, κύριε, το λαό μας και θα πάρετε την απάντηση που χρειάζεται. Και τι είχε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά? Το πώς θα βρούμε, λέει, τρόπο να γίνονται καλές εξετάσεις για να διαπιστώνεται η καλή υγεία των οδηγών σε αυτή την ηλικία. Αφού δεν μας είπατε ότι θα καταργήσετε και τον νόμο Κατρούγκαλου όταν θα γίνετε κυβέρνηση, πάλι καλά. Και τα υπόλοιπα κόμματα δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ήξερα για όλα αυτά. Κουβέντα για όλα αυτά. Συζήτηση μόνο για το που θα κάθεται ο εκπαιδευτής μπροστά ή πίσω, πόσα πίξελ θα έχει η κάμερα, αν θα είναι ευρυγόνιος, οφακός και άλλα τέτοια. Αλλά για να μην το αδικούμε το νομοσχέδιο, έχει και άλλα λουλούδια, πέρα από το ότι μας γέμισε με ασφάλεια. Διότι μπορεί να το διανθίσατε με εμπεγμό πάλι στην νεολαία με την οδήγηση στα 17, αυτή την ίδια νεολαία που κολακέψατε να δεχτεί να επεμπολίσει κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα, αυτή την νεολαία που δολώσατε να τσιμπηθεί, την ίδια που χτυπάτε ανελέητα κάθε φορά που σηκώνει το κεφάλι και διεκδικεί. Δεν μπορείτε όμως να κρυφτείτε ότι πάλι τη βάλατε μπροστά για να περάσετε από πίσω τη νέα ληστεία από τους επιχειρηματικούς ομίλους των εσόδων του κράτους, τα οποία προέκυψαν από τη φοραφέμαξη των ίδιων των γονιών τους, καθώς και το ξυζούμισμα του εισοδήματός τους για τα κέρδη μιας χούρτας εκμεταλλευτών. Γιατί τι άλλο είναι η παρέμβαση για τις συνδρομικές μεταφορές κατά τα πρότυπα των ακτοπλοϊκών γραμμών, όπου αξιοποιείται την εφεύρεση των άγωνων γραμμών, επιδοτώντας την άκουσον-άκουσον χασούρα πάλι το επιχειρηματικό ομιλό, όπως επιδοτήσατε τους κατασκευαστικούς αλλά και τους αερομεταφορείς. Με την παρέμβαση για τα ιδιωτικά κτέλ και την εισφορά του 5% επί του εισιτηρίου για την ανανέωση του στόλου οχημάτων και την ανακαίνωση των υποδομών τους, εξασφαλίζεται μόνο κέρδη, χωρίς έξοδα καν για τις επιχειρήσεις. Σε μια μάλιστα επιχειρηματική δραστηριότητα που πάνω στη λογική του ποσοστού κέρδους έχει μειώσει δραστικά τα δρομολόγια στο σύνολο των χωριών της χώρας μας, οδηγώντας τα σε μαρασμό. Και είναι απορίας άξιου. Αυτά καταλάβατε εσείς ότι έχει ανάγκη ο λαός μας αυτόν τον καιρό? Όταν συνεχίζουν να πεθαίνουν μαζικά λόγω έλλειψης μεθ και υγειονομικών, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα επειδή δεν δώσατε ούτε καν τα ψίχουλα σε σχέση με αυτά που σκορπάτε, που απαιτούνται για την πρόληψη, όταν πνίγονται ολόκληρες περιοχές από μια νεροποδή επειδή δεν θέλετε να δώσετε φράγκο για αντιπλημμυρικά έργα. Βεβαίως εδώ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι παρεμβάσεις που τσακίζουν ή καταργούν εργατικά δικαιώματα, διότι από κάπου πρέπει να αφαιρεθούν για να τα τσεπώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και δίνεται παράταση μέχρι τις 31/12, σωστά, των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνικών Φορέων, του ΟΑΣΑΤ, στα ΣΥ, του ΟΣΥ, του ΟΣΕ. Εξαιρείται όμως τον ΟΑΣΤ, που και αυτός είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ έχουν δεχθεί μειώσεις έως και 40%. Τους εξαιρείται βεβαίως προκειμένου να δεχτούν μεγαλύτερη επίθεση και μεγαλύτερες απώλειες. Είναι προφανής αυτός ο στόχος. Επειδή δεν φαίνεται όμως να αναθεωρείται, καλούμε τους εργαζόμενους να δουν καθαρά την πραγματική τους δύναμη, η οποία είναι τεράστια, που παραμερίζοντας τους παράγοντες που τους κρατάνε σε αδράνεια, μπορεί να τους οδηγήσει σε νίκη με υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις. Και σε αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί η πείρα από τις νίκες των αυτεργατών, των οικοδόμων και των εργαζόμενων στην e-food. Και να σου πάλι το έκτρωμα Χατζηδάκη, που δεν μπορεί να περιμένει. Με νέα τροπολογία και με πρόσφατη πρόφαση την πανδημία, για την οποία ανοίξατε όλες τις πόρτες για να χτυπήσει το λαό μας, όχι μόνο παρέχετε και καλώς τη δυνατότητα στους συλλόγους και τα σωματεία να παρατείνουν τη θητεία τους κάτω από το βάρος της δυσκολίας να προχωρήσουν σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες. Όχι βέβαια, δεν σας απασχολεί αυτό, απέναντίας θέλετε να το αποφύγετε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Διότι όπου υπάρχουν αυτές, έχει απορριφθεί η πολιτική σας και οργανώνεται η πάλι για την ανατροπή της. Άλλο θέλετε εσείς? Την απονεύρωση, την κατάργηση των συλλογικών διαδικασιών και αποφάσεων. Γι' αυτό παρέχεται τη δυνατότητα πιο νωρίς από ό,τι προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις, τις ηλεκτρονικές αρχιερεσίες. Για να κάτσουν οι εργαζόμενοι στα αυγά τους, για να πατάει από μακριά το κουμπί των αποφάσεων ο εκβιασμός της εργοδοσίας, για να αποφύγουν οι άνθρωποι της εργοδοσίας και της κυβέρνησης στο εργατικό κίνημα με πρώτη την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, όχι μόνο να μην φαίνεται
πόσο βαθιά έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση των εργαζομένων, αλλά να φαίνεται ότι ενισχύονται κιόλας από πάνω. Για να καταλάβουν καλύτερες καρέκλες στον κοινωνικό εταιρισμό, στην καταστολή των σωματείων και των εργαζομένων που τους χαλάνε τη σούπα της συνένεσης. Να ξέρετε όμως ότι και να κάνουν, δεν θα καταφέρουν να σύρουν το εργατικό κίνημα στο βάλτο τους. Η ελπίδα βρίσκεται ούτως ή άλλως στους εργαζόμενους και τα σωματεία που δεν υποτάσσονται, δεν καταθέτουν τα όπλα και συνεχίζουν να οργανώνουν την πάλη για την ανατροπή του νόμου Χατζηδάκη και συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής. Συνοψίζοντας, θα μιλήσουμε βέβαια για τις υπόλοιπες τροπολογίες που τις πάτε τρένο, μη προλάβει κανείς να πάρει χαμπάρι, αλλά γι' αυτό εδώ είναι το κουκουέ, για να ενημερώσει το λαό μας. Συνοψίζοντας, οι νομοτέλειες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής έρχονται σε αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζομένων για φθηνές και ασφαλείς μετακινήσεις. Η ανάγκη του κεφαλαίου για αφέμαξη όλου του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, η λογική του κόστους ωφέλους είναι η υποκείμενη αιτία που καταργεί και την ασφάλεια στους δρόμους και την ασφάλεια στην εργασία, είναι η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Και κερδισμένος από την πολιτική αυτή, το έχετε αποδείξει με όλους τους τρόπους, και στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι το κεφάλαιο, το εγχώριο και αλλοδαπό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σήμερα καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να ορθώσουν το ανάστημά τους, να αντιπαλέψουν τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και όλων των κυβερνήσεων που επιδεινώνουν τη ζωή τους. Στον αντίποδα βρίσκεται η λύση που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καλεί τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν για αυτήν. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός των μεταφορών, με την κατάλληλη επιλογή μέσων μετακίνησης, η ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου μαζικής μεταφοράς, η κατάλληλη χωροθέτηση μονάδων και τόπων κατοικίας, η κατάργηση της εμπορευματικής λειτουργίας των οδικών αξώνων, η διασφάλιση φθηνών, ασφαλών και επαρκών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους και το λαό, η δυνατότητα ακόμα και διακοπής των δραστηριοτήτων με κριτήριο την κοινωνική ευημερία όποτε χρειάζεται, είναι οι πυλώνες που μπορούν να διασφαλίσουν φθηνές, ασφαλείς, αξιόπιστες, καθολικές και ταχείες μεταφορές, με την ασφάλεια και την ευημερία της ζωής των εργαζομένων και του λαού να αποτελεί μοναδικό στόχο. Ευχαριστώ.